για να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, αν πραγματικά υπήρχε ένα κλίμα από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΤ, ένα δείγμα καλής θέλησης. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΤ, ως σύγχρονη Ιφηγένεια, σκοτώνει τα παιδιά του. Πυροφορεί τα πόδια του, που είναι ο κορμός του σώματος. Έχουμε αγωνιστεί για τον οργανισμό, έχουμε προσφέρει στην κοινωνία και από τη δουλειά που κάνουμε και από τις προτάσεις που καταθέσαμε διαχρονικά στα συναρμόδια Υπουργεία. Σήμερα είχαμε ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος των απλήρωτων εργαζομένων. 6 Ιουνίου έχουμε αγωγές και μας ζητάει να το πληρώσουμε γιατί έχουμε το δικαίωμα της απεργίας. Και θέλουμε να βγούμε στη δουλειά να δουλέψουμε. Λέτε να μην καταλαβαίνουμε το μεγάλο βάρος που έχουμε στην πλάτη μας εμείς οι εργαζόμενοι, οι δήμαρχοι, οι φορείς της πόλης, παρά το βάρος που έχει ο ΑΣΤ. Εμείς είμαστε που σχολούμαστε 4 ώρα τα ξημερώματα και ανοίγουμε τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε γίνει ένα με τους επιβάτες. Μας δένουν, μας στείνουν, μαχαιρώνουν τους ελεκτές, αυτοκόλλητα στο αεροφορείο μέσα να δένουν τους ελεκτές. Και σαν θέμα απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους, πληρώνει τις υποχρεώσεις του για να μην έχει πρόβλημα, τους μετόχους και αφήνει τα πρόβατα, γιατί έτσι μας αισθάνεται πλέον ο κύριος Στεφανίδης, προσφαγή. Όχι. Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί φίλες και φίλοι δήμαρχοι, σας σέβομαι, σας εκτιμώ, αλλά ο αγώνας είναι δίκαιος. Ή εμείς ή αυτοί.